Έχει σκυλί εδώ και κάτω, 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 κάτω. Φύγε, φύγε, φύγε. Έχει το λίγο. Άλλη μια άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας πραγματοποίησε η Ελληνοαμερικανική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης στις νέες εγκαταστάσεις της Σταγρηγορίτικα Ευπαλίου. Να θυμίσουμε πως με απόφαση του Δήμος Δωρίδας παραχώρησε το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Γρηγορητίκων για τις ανάγκες της ομάδας και μάλιστα ο Δήμος συνέδραμε έτσι ώστε να διαμορφωθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ο χώρος. Πλέον η Ελληνοαμερικανική ομάδα έχει το δικό της ορμητήριο και τη δική της βάση. Εκεί λοιπόν έλαβε χώρα η άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην οποία συμμετείχαν αρκετοί εθελοντές. Αλλαγή αυλοφόρων με βοηθό, αλλαγή. Είχε προηγηθεί νωρίτερα θεωρητική εκπαίδευση καθώς και γνωριμία των νέων μελών, αφού πολλοί είναι αυτοί που επιθυμούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους μέσω των δράσεων της εθελοντικής ομάδας. Παράλληλα, έγινε και εκπαίδευση στο νέο εξοπλισμό που παραλήφθηκε από τους ομογενείς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αλλαγή. Η εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης φέτος παρουσιάζεται πιο έτοιμη από ποτέ, καθώς σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε οδεύουν προς τη λύση τους. Ενώ και η τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζει να στέκεται αρρωγός στις προσπάθειες που γίνονται από την Ελληνοαμερικανική ομάδα να βρίσκεται στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας. Παράλληλα και φέτος θα παίξει ενεργό ρόλο τόσο στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με περιπολίες σε επικίνδυνα σημεία, όσο και στην καταστολή τους. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της ομάδας, τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την ομάδα και βέβαια για τα όσα είδαμε. Καλησπέρα, κύριε Καλογερόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Καραγλή. Λοιπόν, είδαμε την άσκηση ετοιμότητας εκεί όπου πραγματοποιήθηκε στις νέες σας εγκαταστάσεις πλέον στα Γρηγορίτικα του Ευπαλίου. Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι, είσαστε έτοιμοι, κύριε Καλογερόπουλο, για την νέα αυτή αντιπυρική περίοδο που θα ξεκινήσει σε λίγο χρονικό διάστημα? Κύριε Καρέλη, οφείλω να ενημερώσω τους ακροατές και τους δημότες ότι είμαστε έτοιμοι. Ο εξοπλισμός έχει μπει στη σωστή σειρά, στη θέση τους. Αποκτήσαμε πρόσφατα και δεύτερο πυροσβεστικό όχημα που μας παραχώρησε το πυροσβεστικό σώμα. Α, πολύ ευχαριστώ αυτό, κύριε Καλογερόπουλε. Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη εργασίες που πρέπει να γίνουν πάνω στο αυτοκίνητο. Όσο αφορά για τις νέες εγκαταστάσεις μας στο Δήμο Δωρίδας και συγκεκριμένα στα Γρηγορίτικα της κοινότητας Ευπαλίου, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος εξωτερικά για να κάνουμε και τις ασκήσεις μας. Mm-hmm. Όχι μόνο για εμάς, ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες ομάδες από άλλες περιοχές της Ελλάδος που θέλουν να συμμετάσχουν στις ασκήσεις μας και στη γνωριμία του εξοπλισμού. Είμαστε έτοιμοι. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Καλογερόπουλο, θα δούμε και άλλες εθελοντικές ομάδες από διάφορα μέρη της Ελλάδας να πραγματοποιούν αντίστοιχες, παρόμοιες ασκήσεις στην περιοχή. Είμαι σε συζητήσεις, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι μαζί μας, να συμμετέχουν μαζί μας σε μια ευρεία κλίμακα άσκηση που θα περιλαμβάνει κάποια σενάρια που θα επεξεργαστούμε τα τελικά σενάρια τις επόμενες μέρες, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε όλοι μαζί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά με ταχύτητα. Γιατί όπως είδατε και σήμερα, ας πούμε, με το σεισμό που έγινε στη θαλάσσια περιοχή της Καλαμάτας, κάποια πράγματα είναι πάνω από τις δυνάμεις μας και δεν μπορούμε να προβλέψουμε το πού και το τι θα γίνει. Βέβαια, τη φωτιά μπορούμε, κύριε Καλογερόπουλε, να την προλάβουμε και γι' αυτό το λόγο θα παίξετε και ενεργό ρόλο με τις περιπολίες σας στην περιοχή. Με δεδομένο πλέον ότι η ομάδα θα διαθέτει και δεύτερο υδροφόρο όχημα.
Μάλιστα, σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάρχου και τον διοικητή, τον κύριο Χριστοβασίλη, έχουμε μπει μέσα στα σχέδια της αντιπυρικής περιόδου και τα σχέδια δασών, όπου με περιπολίες και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες και που θα χρειάζεται η ενίσχυσή μας, θα είμαστε και εμείς εκεί. Μάλιστα. Παρακολουθώντας τώρα τα συντονιστικά, κύριε Καλογερόπουλε, πόσο έτοιμοι είμαστε για φέτος? Βλέπουμε καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν γενικότερα το έργο σας, με την έννοια πια ότι από τώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε το προηγούμενο διάστημα αρκετές βροχοπτώσεις, τα χόρτα είναι πάρα πολλά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σαν εθελοντική ομάδα, η οποία συμμετέχετε ενεργά στα συντονιστικά όργανα που πραγματοποιούν οι Δήμοι? Κύριε Καρέλη, η πραγματικότητα είναι το 95% από τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται είναι από ανθρώπινο παράγοντα. Και σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω, υπήρξαν πολλά διοικητικά προστήματα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο από αμέλεια πάνε να κάψουν τα λιοκλαρά τους γιατί πλησιάζει η αντιπυρική περίοδος. Δεν έχουν κάποια προληπτικά μέσα κοντά τους ώστε αν φύγει φωτιά να την προλάβουν. Πρέπει να μπει στην νοοτροπία μας και στην παιδεία μας. Προσοχή, όλο το χειμώνα, γιατί μπορώ να σας πω και το είδα το χειμώνα σας, δεν υπάρχει χειμώνας πλέον. Όχι βέβαια, και στον Ταΐγητο και εγώ ήταν τόσες μέρες η φωτιά. Έχει και τόσες μέρες. Και στη Ρόδο σήμερα. Και στη Ρόδο, ακριβώς. Δεν υπάρχει χειμώνα. Ευχαριστήσω να σας διακόψω, κύριε. Βεβαίως. Τον Δήμαρχο του Δήμου Δορτίδας, τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Καγιά, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Κατσάμπα, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Εφαλίου, τον κύριο Πετρόπουλο και τους εργαζόμενους του Δήμου Δορτίδας, για όλα αυτά που έχουν κάνει και που κάνουν για εμάς, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, σε καλύτερες συνθήκες. Αυτό έχει σημασία, κύριε Καλογερόπουλε. Γιατί βλέπουμε σε ένα πλάνο πριν τον εξοπλισμό που διαθέτετε και είναι πάρα πολλοί, ο οποίος και ακόμη και τώρα, παρόλο που είναι σε μεγαλύτερο χώρο η βάση σας, ο εξοπλισμός αυτός, δεν φαίνεται, είναι πάρα πολλοί. Μπορείτε πλέον να τον αναπτύξετε και να τον γνωρίσουν καλύτερα τόσο τα μέλη σας βέβαια, αλλά και όλοι οι πολίτες. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Οι στολές και η τάξη που υπάρχει βέβαια, έτσι τα κράνη, και γενικότερα εξοπλισμός που διαθέτει η Ελληνοαμερικανική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης. Τον Απρίλιο, που τις επόμενες ημέρες, θα βγάλουμε και ανακοίνωση για δελτίο τύπου, θα γίνει επίσημα εγκαίνια στο νέο κτίριό μας, όπου θα αναπτύξουμε εξωτερικά, θα βγει όλος ο εξοπλισμός εξωτερικά του κτιρίου, για να τον αναπτύξουμε και να τον δουν όλοι οι πολίτες και οι αρχές τι σημαίνει αυτός ο εξοπλισμός και τι σημαίνει το κάθε ένα κομμάτι του εξοπλισμού, όχι απλά να είναι μέσα στους σάκους και να βλέπουμε πάρα πολλούς σάκους, να ξέρουμε και τι βρίσκεται μέσα στους σάκους. Και τι η χρησιμότητά τους, δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς τι είναι αλλά και σε τι χρησιμοποιείται, κύριε Καλογερόπουλε. Ακριβώς, θα υπάρχουν εθελοντές που θα εξηγούν το οτιδήποτε, το όποιο κομμάτι του εξοπλισμού χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι διευθυνής, θα υπάρχουν εκεί εθελοντές να τους εξηγήσουν πού χρειάζεται το κάθε ένα κομμάτι. Όσον αφορά τους εθελοντές, έχουμε ενδιαφέρον, κύριε Καλογερόπουλε? Ενδιαφέρον υπάρχει, επειδή είμαστε ομάδα, όπως το προείπατε, άμεσης ανταπόκρισης, υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις. Μάλιστα. Άρα τα άτομα που επιλέγονται είναι συγκεκριμένα και με αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Μάλιστα.